Ως κεφαλή της στρατιωτικής παρέλασης θα παρελάσουν οι πολεμικές σημαίες όλων των μονάδων της Μεραρχίας. Ηγείται η πολεμική σημαία της 98 ανώτερης διοίκησης σταθμάτων εθνοφυλακής της Μεραρχίας Αρχιπελάγου. Η 98 αυτή συγκροτήθηκε την 20 Απριλίου του 1975 με έδρα τη Μυτιλίνη, αλλά η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει από το 1916, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως Μεραρχία Αρχιπελάγους, όπου και έλαβε μέρος στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα στη Μικρασιατική Εκστρατεία, για να περάσει στην ιστορία και με το έπος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου συγκροτήματα και μονάδες της Μεραρχίας Αρχιπελάγους έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας. Τώρα πλησιάζουν τους επισήμους πολεμικές σημαίες των μονάδων της Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Οι ένδοξες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα σε τρία τάγματα παρελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάβουν υπό την σημαία του. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το πεζικό. Σύνθημά του είναι το «Δίο και δόξαν και αρετήν». Οι οποιασδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Μαζί του σύγχρονα όπλα, διόπτρες ημέρας και νύχτας, καθώς επίσης και ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Καμαρώστε τους λεβεντόπορμους νεαρούς, βλαστούς της χώρας, τους συνεχιστές των θρύλων και τους απογόνους των ηρώων. Αξίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα. Το δεύτερο τάγμα παρελάβουν υπό την σημαία του. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι άνδρες των τεθωρακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, η χαλίφινη θώρα και της πατρίδος με την ανυπέρβλητη ισχύ πυρός. Ο τρόμος κάθε επίδοξου της βολέας. Σύνθεμα των τεθωρακισμένων μας είναι το όπου η δόξα και το καθήκον. Παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν. Ακολουθεί το τρίτο τάγμα παρελάσεως με τον διοικητή και το επιτελείο του. Τα παλικάρια του πυροβολικού μας. Σύνθημά τους είναι το «Ισχύς δια της γνώσεως». Το πυροβολικό είναι το όπλο που με τη βοήθεια σύγχρονων συσκευών υπολογισμού κατεύθυνσης πυρών συμβάλλει με την ευστοχία του και τον όμπο πυρός στην αποτελεσματική υποστήριξη τμήματων που μάχονται μπροστά. Ο σύγχρονος πυροβολητής είναι και αυτός εξοπλισμένος με ατομικά τυφέκια και ελαφρά αντιαεροπορικά όπλα Stinger. Ακολουθεί λόχος αντιαρματικών, εξοπλισμένος με ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, με πολυβόλα 7,62 χιλιοστών και αντιαρματικά όπλα Milan και Cornet. Ακολουθούν οι αλεξιπτωτιστές και οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα μπερέ. Το έμβλημά τους ο τολμών νικά. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε οποιοδήποτε μέρος, ορμόμενοι από θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Στη συνέχεια παρελάβει τμήμα αποτελούμενο από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής Λέσβου. Προηγείται η σημαία του και έπεται ο διοικητής και το επιτελείο του. Ακολουθεί λόγος παρελάσεως των ταγμάτων εθνοφυλακής. Ο λόγος αποτελείται από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής. Φέρουν μαζί του σύγχρονα όπλα και αντιαρματικά όπλα Φάγκοτ και Καρλ Γκούσταφ, καθώς επίσης και σταθμούσα σειρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας με αναπηδούσα συχνότητα. Οι εθνοφύλακες αποτελούν την ψυχή της άμυνας της νήσου και διακρίνονται για τη πίστη και το θάρρος στην εξέλιξη των αποστολών τους.
αποτελούν τη συνέχεια της λεσβιακής φάλαγγας που συγκροτήθηκε πριν από 105 χρόνια στη ΣΥΠΑ και έλαβε μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση του Σνίσου από τον τουρκικό ζυγό. Στη συνέχεια παρελάβει τμήμα αποτελούμενο από προσωπικό του πολεμικού ναυτικού. Με υπερηφάνεια που πηγάζει από την ένδοξη ναυτική ιστορία του έθνους, το πολεμικό ναυτικό ακολουθεί το παράδειγμα των σαλαμινομάχων με τις θρυλικές τριήρηστους, των βυζαντινών δρομόνων με το υγρό πυρ και των παράτολμων μπουρλοτιέριδων του 21 με τα πυρπολικά τους. Ακολουθεί τμήμα αποτελούμενο από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Οι Έλληνες αεροπόροι ως γνήσιοι απόγονοι των αγωνιστών του 21 και του 40 ελέγχουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο το εθνικό αεραέριο χώρο. Την ιστορία και τις μάχες των μονάδων. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα σε τρία τάγματα παρελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάβουν υπό την σημαία του, ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το πεζικό, σύνθημά του είναι το «Δίο και δόξαν και αρετήν». Οι οποιασδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, διόπτερες ημέρας και νύχτας, καθώς επίσης και ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Καμαρώστε τους λεβεντόπορμους νεαρούς, βλαστούς της χώρας, τους συνεχιστές των θρύλων και τους απογόνους των ηρώων. Αξίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα. Το δεύτερο τάγμα παρελάβουν υπό την σημαία του. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι άνδρες των τεθωρακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, η χαλίφινη θώρα και της πατρίδος με την ανυπέρβλητη ισχύ πυρός. Ο τρόμος κάθε επίδοξου εισβολέα. Σύνθεμα των τεθωρακισμένων μας είναι το όπου η δόξα και το καθήκον. Παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν. Ακολουθεί το τρίτο τάγμα παρελάσεως με τον διοικητή και το επιτελείο του. Τα παλικάρια του πυροβολικού μας. Σύνθημά τους είναι το «Ισχύς δια της γνώσεως». Το πυροβολικό είναι το όπλο που με τη βοήθεια σύγχρονων συσκευών υπολογισμού κατεύθυνσης πυρών συμβάλλει με την ευστοχία του και τον όγκο πυρός στην αποτελεσματική υποστήριξη τμήματων που μάχονται μπροστά. Ο σύγχρονος πυροβολητής είναι και αυτός εξοπλισμένος με ατομικά τυφέκια και ελαφρά αντιαεροπορικά όπλα Stinger. Ακολουθεί λόχος αντιαρματικών εξοπλισμένος με ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, με πολυβόλα 7,62 χιλιοστών και αντιαρματικά όπλα Milan και Cornet. Ακολουθούν οι αλεξιπτωτιστές και οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα μπερέ. Το έμβλημά τους ο τολμών νικά. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε οποιοδήποτε μέρος, ορμόμενοι από θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Στη συνέχεια παρελάβει τμήμα αποτελούμενο από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής Λέσβου. Προηγείται η σημαία του και έπεται ο διοικητής και το επιτελείο του.
λόγος παρελάσεως των δασμάτων εθνοφυλακής. Ο λόγος αποτελείται από άνδρες των δασμάτων εθνοφυλακής. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα και αντιαρματικά όπλα Φάγκοτ και Καρλ Γκούσταφ, καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας με αναπηδούσα συχνότητα. Οι εθνοφύλακες αποτελούν την ψυχή της άμυνας της νήσου και διακρίνονται για την πίστη και το θάρρος στην εξέλιξη των αποστολών τους. Αποτελούν τη συνέχεια της λεσβιακής φάλαγγας που συγκροτήθηκε πριν από 105 χρόνια στη ΣΥΠΑ και έλαβε μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση του νήσου από τον τουρκικό ζυγό. Στη συνέχεια παρελάβουν τμήμα αποτελούμενο από προσωπικό του πολεμικού ναυτικού. Με υπερηφάνεια που πηγάζει από την ένδοξη ναυτική ιστορία του έθνους, το πολεμικό ναυτικό ακολουθεί το παράδειγμα των σαλαμινομάχων και τις θρυλικές τριήρυξους των Βυζαντινών δρομώνων με το υγρό πυρ και των παράτολμων μπουρλοτιέριδων του 21 με τα πυρπολικά τους. Ακολουθεί τμήμα αποτελούμενο από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Οι Έλληνες αεροπόροι, ως γνήσιοι απόγονοι των αγωνιστών του 21 και του 40, ελέγχουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο το εθνικό αεραέριο χώρο. Την ιστορία και τις μάχες των μονάδων. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα σε τρία τάγματα παρελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάβουν υπό την σημαία του. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το πεζικό. Σύνθημά του είναι το «Δίο και δόξαν και αρετήν». Οι οποιασδήποτε τεχνολογικές εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, διόπτερες ημέρας και νύχτας, καθώς επίσης και ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Καμαρώστε τους λεβεντόκορμους νεαρούς, βλαστούς της χώρας, τους συνεχιστές των θρύλων και τους απογόνους των ηρώων. Αξίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα. Το δεύτερο τάγμα παρελάβουν υπό την σημαία του. Ακολουθεί ο διοικητής με το επιτελείο του. Οι άνδρες των τεθωρακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, η χαλίβδινη θώρα και της πατρίδος με την ανυπέρβλητη ισχύ πυρός. Ο τρόμος κάθε επίδοξου εισβολέα. Σύνθεμα των τεθωρακισμένων μας είναι το «όπου η δόξα και το καθήκον». Παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν. Ακολουθεί το τρίτο τάγμα παρελάσεως με τον διοικητή και το επιτελείο του. Τα παλικάρια του πυροβολικού μας. Σύνθημά τους είναι το «Ισχύς δια της γνώσεως». Το πυροβολικό είναι το όπλο που με τη βοήθεια σύγχρονων συσκευών υπολογισμού κατεύθυνσης πυρών συμβάλλει με την ευστοχία του και τον όγκο πυρός στην αποτελεσματική υποστήριξη τμήματων που μάχονται μπροστά. Ο σύγχρονος πυροβολητής είναι και αυτός εξοπλισμένος με ατομικά τυφέκια και ελαφρά αντιαεροπορικά όπλα Stinger. Ακολουθεί λόγος αντιαρματικών, εξοπλισμένος με ελαφρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, με πολυβόλα 7,62 χιλιοστών και αντιαρματικά όπλα Milan και Cornet. Ακολουθούν οι αλεξιπτωτιστές και οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα μπερέ. Το έμβλημά τους ο τολμών νικά. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε οποιοδήποτε μέρος, ορμόμενοι από θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Στη συνέχεια παρελάβει τμήμα αποτελούμενο από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής Λέσβου. Προηγείται η σημαία του και έπεται ο διοικητής και το επιτελείο του. Ακολουθεί λόγος παρελάσεως των ταγμάτων εθνοφυλακής. Ο λόγος αποτελείται από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής.
του σύγχρονα όπλα και αντιαρματικά όπλα Φάγκοτ και Κάρλ Γκούσταβ, καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτου σύγχρονης τεχνολογίας με αναπηδούσα συχνότητα. Οι εθνοφύλακες αποτελούν την ψυχή της άμυνας της νήσου και διακρίνονται για την πίστη και το θάρρος στην εξέλιξη των αποστολών τους. Αποτελούν τη συνέχεια της λεσβιακής φάλαγγας που συγκροτήθηκε πριν από 105 χρόνια στη ΣΥΠΑ και έλαβε μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της νήσου από τον τουρκικό ζυγό. Στη συνέχεια παρελάβει τμήμα αποτελούμενο από προσωπικό του πολεμικού ναυτικού. Με υπερηφάνεια που πηγάζει από την ένδοξη ναυτική ιστορία του έθνους, το πολεμικό ναυτικό ακολουθεί το παράδειγμα των σαλαμινομάχων με τις θρυλικές τριήρεις τους, των βυζαντινών δρομόνων με το υγρό πυρ και των παράτολμων μπουρλοτιέριδων του 21 με τα πυρπολικά του. Ακολουθεί τμήμα αποτελούμενο από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Οι Έλληνες αεροπόροι, ως γνήσιοι απόγονοι των αγωνιστών του 21 και του 40, ελέγχουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο το εθνικό αέριο χώρο.